Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα mug cake σοκολάτας με μόλις 2 υλικά. Σε 2,5 λεπτά θα είναι έτοιμο από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε και πιστέψτε με, δεν έχετε φάει πιο νόστιμο mug cake, η πιο εύκολη συνταγή ever. Λοιπόν, το πρώτο υλικό που χρειαζόμαστε είναι το παγωτό Scandal Choco Orgy με γεύση σοκολάτα, σιρόπι κακάο και κομμάτια σοκολάτας. Νέα εποχή για το Scandal με ανανεωμένη συνταγή σε νέα συσκευασία. Για τη σημερινή συνταγή θα χρησιμοποιήσω τη μικρή συσκευασία των 175 ml. Και το πρώτο βήμα της συνταγής είναι να ανοίξω τη συσκευασία μου. Και εκεί πέρα, που κανονικά για να φτιάξω ένα mug cake χρειάζομαι βούτυρα, χρειάζομαι γάλα, χρειάζομαι αυγά, χρειάζομαι το ένα, χρειάζομαι το άλλο. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά γιατί θα τα πάρω από το παγωτό μου κατευθείαν. Μέσα σε αυτό το παγωτό υπάρχει και σιρόπι σοκολάτας και κομμάτια σοκολάτας και βέβαια το παγωτό σοκολάτας που ουσιαστικά θα είναι η βάση για το mug cake μου. Το πιασες. Λοιπόν, οπότε έτσι όπως είναι, βγάζω το παγωτάκι μου. Πω, είναι τόσο αφράτο. Είναι σαν μου σοκολάτα, αλλά παγωμένη. Παναγία μου. Και όπως βλέπεις, Λάκη τα έχει όλα μέσα. Και τα κομμάτια σοκολάτας και το σιρόπι και ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Λοιπόν. Τώρα, έχει μείνει ελάχιστο ακόμα. Όση ώρα θα βάλω αυτό στα μικροκύματα, δηλαδή για 40 δευτερόλεπτα, θα φάω το υπόλοιπο παγωτό από εκεί. Οπότε, θέλω να λιώσω το μείγμα μου. Ούτε να το παραζεστάνω, ούτε να το αφήσω παγωμένο. Θέλω ίσα να λιώσει το μείγμα του παγωτού και οριακά τα κομμάτια σοκολάτας να μείνουν μέσα όπως είναι ατόφια. Πόση ώρα θα μου πάρει? Εμένα στα μικροκύματα μου παίρνει περίπου 30 με 40 δευτερόλεπτα. Αλλά κάθε συσκευή μικροκυμάτων έχει διαφορετική δύναμη. Οπότε δείτε το κι εσείς. Στα 30 δευτερόλεπτα ελέγξτε. Βάλτε άλλα 10 δευτερόλεπτα. Μετά άλλα 10 δευτερόλεπτα. Μέχρι που να νιώσετε ότι έχει λιώσει τελείως. Πόση ώρα πέρασε? Ένα! Λάκι! Είσαι έτοιμος! Λοιπόν, όπως βλέπεις, έχει λιώσει. Δεν θέλω ούτε να είναι πολύ καυτό όπως σου είπα, ούτε να είναι παγωμένο. Ίσα να λιώσει το παγωτό μου. Βλέπεις? Και θα ρίξω το δεύτερο υλικό στη συνταγή μου, που είναι τι? Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Μπράβο! Γιατί θέλω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του? Για να φουσκώσει μόνο του. Μπράβο! Δοκίμασα τη συνταγή και με κανονικό αλεύρι, πάλι βγαίνει ωραίο. Αλλά με το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του κάνει και ένα μπουφ παραπάνω και φουσκώνει και γίνεται πιο mug cake, mug cake. Επίσης να σου πω ότι χρησιμοποιώ πιρούνι για να ανακατέψω, γιατί το πιρούνι λειτουργεί σαν σύρμα. Whisk, αλλά mini, όχι τόσο μεγάλο. Και με το που ανακατέψω το αλεύρι μου, εδώ, ήρθε η ώρα να ξαναπάει στα μικροκύματα. Πόσο ρελάκι? 7. Τώρα αλλάζω το χρόνο και πάω στα 2 λεπτά στα 800 βατ. Σε 2 λεπτά τρώμε mug cake. Μυρίζει σοκολατίτσα. Έχεις φτιάξει πιο εύκολο γλυκό, φιλελάκι? Μ' αρέσει που σ' άρεσε πάρα πολύ η ευκολία του. Τώρα, το mug cake φυσιολογικά δεν σερβίρεται σε πιάτο. Γιατί λέγεται mug cake, έτσι όπως είναι, αρχίζω να τρώω. Εγώ αυτό που θα έκανα σπίτι είναι να βάλω ένα σκουπ παγωτό από πάνω και να το φάω κατευθείαν. Αλλά είμαι σίγουρος πως όλοι θέλετε να δείτε πως είναι εσωτερικά, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να το ξεφορμάρω. Δεν προβλέπετε αυτό που κάνω. Κανονικά τρώγεται από μέσα, αλλά θα το ξεφορμάρω. Οπότε με ένα κουταλάκι το ξεφορμάρω εδώ. Οπ, οπ, και. Εδώ είμαστε. Πώς φάνηκε, Λάκη? Μυρίζει σοκολάτα. Εντάξει, δεν είπαμε και εσείς τότε φτιάξει, θα μυρίζει σοκολάτα. Λες και έχουμε ψήσει ένα κέικ στο φούρνο για μία ώρα. Είναι καταπληκτικό, είναι πανεύκολο. Το μόνο που θα έβαζα από δίπλα, σαν υπερβολή, είναι άλλο ένα σκουπ Scandal Choco Orgy. Για την πιο λαχταριστή Scandal σοκολατένια γευστική εμπειρία. Έτσι όπως είναι, βάζω και το σκουπ από δίπλα. Θα βάλω και ένα φιλαράκι δυος μου για να το κάνω πιο kinky. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Για μένα η σοκολάτα μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά της. Δηλαδή είναι θυστική. Και εδώ πέρα μιλάμε για το απόλυτο σοκολατένιο αποτέλεσμα. Γιατί έχω και σοκολατένιο κέικ με κομμάτια σοκολάτας και σιρόπι σοκολάτας. Και παγωτό με κομμάτια σοκολάτας και σιρόπι σοκολάτας. Οπότε να συνδυάσω. Σας τρέχουν λίγο τα σάγια, σας βλέπω. Εντάξει, παιδιά, είναι εύκολη συνταγή. Θα σας δώσω από ένα παγωτάκι να φτιάξετε μόνοι σας. Εντάξει, γιατί αυτό είναι δικό μου. Δεν μπορώ να το μοιραστώ όπως καταλαβαίνεις, Λάκη. Αυτό είναι γλυκό για έναν. Δεν είναι γλυκό για δύο. Εντάξει, Βιλελάκη. Ναι. Να φτιάξεις το δικό σου. Και εγώ θα κάνω ένα μικρό mess, γιατί πρέπει να ανακατέψεις και παγωτό μαζί με το υπέροχο mug cake. Και πριν δοκιμάσω, να σας πω, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να κάνετε comments κάτω από το βίντεο, να μας στείλετε τη συνταγή όταν τη φτιάξετε, γιατί θέλει μόλις 2,5 λεπτά, δεν έχετε καμία δικαιολογία για να με τη φτιάξετε. Και τι άλλο, να μας αγαπάτε και comments κάτω από το βίντεο. Φιλάκια πολλά και bon appétit!